Ο Μάριος Μπατής προκάλεσε το Σωτήρη Κατούφα και εκείνος με τη σειρά του προσκάλεσε εμάς να γνωρίσουμε τα άδειτα των αποδυτηρίων. Για πάμε! Καλώς σου! Μπαίνω! Περάστε στο άβατο των αποδυτηρίων. Τιμή μας! Σε καλωσορίζουμε. Τέλεια! Σε ένα χώρο που δεν μπαίνουν και πάρα πολλές γυναίκες. Πολύ περιποιημένος χώρος για αντρικός χώρος πάντως. Στην Πένα. Σωτήρη, γνωρίζω πολύ καλά ότι ο χώρος των αποδυτηρίων είναι ένας χώρος ιερός για τους αθλητές. Είναι άβατο, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Ισχύει. Πες μου κάποιες στιγμές που θυμάσαι πολύ έντονα από εδώ μέσα, τι έχεις ζήσει πολύ έντονα σε αυτά τα αποδυτήρια. Πρέπει να ζήσεις στα αποδυτήρια εδώ του Ιωνικού τη στιγμή πριν βγούμε για κάθε αγώνα έξω. Που, εντάξει, αυτό είναι κάτι που το κάνουμε μεταξύ μας για να προετοιμαστούμε με πρωτοβουλία του Θανάση του Αλεξανδράκη. Είναι ένα είδος πολεμικού χορού και προετοιμασίας για να βγούμε έξω. Αλήθεια. Αν έχεις μια εικόνα των Νέων Ζηλανδών, αμέ, είναι κάτι αντίστοιχο που κάνουμε εμείς εδώ μέσα. Κάτι που έτσι, μια στιγμή δύσκολη που θυμάσαι από αυτά τα αποδυτήρια, που υπήρχε έτσι κατήφια ή στεναχώρια ή... Πάντα υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς, τουλάχιστον ζούμε περισσότερες χαρές, μάλιστα σε μεγάλη αναλογία, σε σχέση με τις δύσκολες στιγμές και τις λύπες αυτή την ομάδα. Πόσο δεμένος είναι τα αποδυτήρια και πόσο καλά αποδυτήρια έχει μια ομάδα, αποφέρει καρπούς και αποδίδει μέσα στο παρκέ και μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό της δικής σας ομάδας. Δηλαδή, το πόσο καλά είστε τα αποδυτήρια βγαίνει προς τα έξω, έτσι δεν είναι? Το πιστεύω και εγώ. Θα σου πω χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι στις 100 προπονήσεις που κάνουμε, στις 99 θα πλακωθούμε μέσα μεταξύ μας. Είμαστε 15 χαρακτήρες, μεγαλοκοπέλες να το πω έτσι. δύσκολοι. Είμαστε δύσκολοι χαρακτήρες. 99% θα πλακωθούμε μέσα. 99% δεν θα τελειώσουν τα διπλά. Μόλις περάσουμε αυτή την πόρτα, δεν θυμόμαστε τι έχει γίνει πριν ένα λεπτό. Αλήθεια. Πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό είναι η δύναμή σας. Ποιος κάθεται δίπλα, εσύ κάθεσαι σε αυτή τη θέση? Κάθομαι στη θέση που κάθεσαι εσύ. Εγώ? Ναι, ναι. Oh, και δίπλα? Βαγγέλης Καράμπουλας. Έχεις διαλέξει εδώ. Τον έχω κάτω από τη φτερούγα μου. Και εδώ? Αρχηγός. Παπαδόπουλος. Α, μάλιστα. Είσαι ανάμεσα σε ηγετικές φυσιογνωμίες, έτσι. Εντάξει, είμαστε οι πιο παλιοί στην ουσία. Εσείς λοιπόν, ναι, είστε δύο παίκτες οι οποίοι. Θα μιλήσω για εσένα γιατί με τον Βαγγέλη τα είπαμε στην πρώτη συνέντευξη. Είστε οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνετε τις ομάδες και τις ανεβάζετε κατηγορίες. Πόσες κατηγορίες έχετε, 11 φορές, 12, πόσες? Δεν θυμάμαι πραγματικά, να σου πω, έχω χάσει το μέτρημα. Πραγματικά. Αν βάλεις δηλαδή από. Θυμάμαι καταρχήν δύο ομάδες που τις έχω ανεβάσει όλες τις κατηγορίες. Ήκαρο και Φάρο. Θα σου πω εγώ αμέσως πόσες ανόδους έχεις, γιατί έχω και κάποια. Λοιπόν, για πες μου να μαθαίνω. 11. 11, Με την περσινή του Ιωνικού. Πάμε για τη 12η τώρα. Μια ντουζίνα. Μια ντουζίνα. Σαν τα αυγά. Μια ντουζίνα ανόδους. Πώς την έχεις την περσινή άνοδο που είναι η πιο πρόσφατη του Ιωνικού? Η περσινή άνοδος, θα σου πω, ζήσαμε παράλληλα κάτι που δεν το είχαμε ζήσει στις προηγούμενες ομάδες. Τη βοήθεια του κόσμου. Να είναι γεμάτο το γήπεδο, να πηγαίνουμε σε γήπεδα στην άλλη άκρη της Αθήνας ή στην άλλη άκρη της Ελλάδος και να έρχονται μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δεν το είχα στις προηγούμενες ομάδες. Ούτε στο Φάρο, ούτε στον Ικάρο. Ναι, σου πω καμιά τάπα στην προπόνηση. Ρίχνεις καμιά τάπα? Τάπα, όχι, ξύλο, ναι. Α, μάλιστα, και θα σου έλεγα τώρα ποιος ήταν ο τελευταίος που έφαγε τάπα από σένα. Ο Βαγγέλης ο Καράμπουλας. Δεν σε ρωτάω για κάρφωμα, γιατί το τελευταίο κάρφωμα που εγώ θυμάμαι δικό σου που έχω δει είχε σπάσει το ταμπλό. Από τότε σταμάτησα να καρφώνω. Μετά από αυτό. Στο Φάρος πέφτει, Ήταν πέφτει Φάρος εκτός έδρας ένα παιχνίδι. Θυμάμαι, φύγαμε έναν ευνηδιασμό με 2-3 ακόμα. Μου δίνουν την μπάλα και εγώ ασυνέστητα τράβηξα απότομα το στεφάνι. Ακούω, ένιωσα το κρακ. Το ταμπλό δεν έσπασα αμέσως. Μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Πώς να φύγεις από το παιδί? Πάω να φύγω και νιώθω μια βροχή από αντικείμενα να έρχονται στο κεφάλι μου. Τότε κατάλαβα τι είχε γίνει. Ακόμα βγάζω γυαλιά από το κεφάλι μου. Να σου πω, Σωτήρη, με το Βαγγέλη τον Τζάπα είστε πολλά χρόνια μαζί, Είμαστε. Πόσα χρόνια, τον ξέρεις καλά. Από την Αλφα Σκανά στο Φάρο. Πες μου τώρα ένα ελάττωμά του και ένα ελάττωμα. 6 χρόνια. Σχέση ζωή είναι αυτή. Περίπου. Λοιπόν, ένα ελάττωμα και ένα προτέρημα. Προσωπικότητα αυτή. Θα ξεκινήσω από το προτέρημα. Τι να σου πω, είναι ένας άνθρωπος πολύτεκνος, από τους
από τους πολύτεχνους με τα περισσότερα παιδιά που έχω γνωρίσει ποτέ. Πολύ ωραίος χαρακτηρισμός. Πολλά παιδιά. Και τα διαχειρίζεται μια χαρά. Ελάττωμα. Ελάττωμα. Διαχειτικός. Εμείς, ξέρεις, το παίρνουμε στο χαβαλέ αυτό. Είναι παθιασμένος για την νίκη μέσα στους αγώνες και γι' αυτό και του βγαίνει το διαχειτικός. Ένας άλλος παρορμητικός και έτσι πολύ δραστήριος και ενεργητικός παίκτης είναι και ο Μάριος Μπατής, ο οποίος μας είπε στην προηγούμενη συνέντευξη ότι το καλύτερο pick and roll το παίζει μαζί σου. Ναι. Και σε έχει προκαλέσει για κάτι... Πάπα, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ξέχασες τον Γκρινιάρης. Ναι. Ναι, αυτό. Και το δεύτερο, το καλύτερο pick and roll δεν το παίζει αυτός μαζί μου. Εγώ το παίζω μαζί του. Μάλλον να, αυτά του λες. Να τα βάζουμε στη θέση του τα πράγματα. Μάλλον αυτά του λες και σου έχει βάλει δύσκολα. Εγώ έχω την πρωτοβουλία. Δηλαδή δεν θα τη δώσουμε τώρα στον Πατή, επειδή έπαιξε και έναν αγώνα Ευρωλίγκα πριν 32 χρόνια. Η ατυχία για σένα είναι ότι το πάνω χέρι στο challenge το έχει ο Μπατής και σε έχει προκαλέσει για κάτι που για σένα μου είπε ότι θα είναι δύσκολο. Εγώ αμφιβάλλω ότι θα είναι δύσκολο. Περιμένω να μάθω το challenge, να δούμε. Αλλά σε παρακαλώ, θα ήθελα κι εγώ μια φορά να κερδίσω το challenge γιατί έχω χάσει σε όλα. Oh. Είσαι έτοιμος. Στηρίξου πάνω μου. Είσαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Πάμε. Λοιπόν, Σωτήρη, θυμάσαι τι σου είχε πει ο Μάριος. Δεν την ξεχνάω αυτή την κίνηση, τη βλέπω χρόνια τώρα. Λοιπόν, σταυρωτή. Όχι, κάτω από τα πόδια σταυρωτή και back step shoot. Step back και καμινάδα. Λοιπόν, αυτό το match έληξε ισόπαλο. Οφείλω να σου δώσω τα συγχαρητήρια μου γιατί ήταν πολύ δύσκολο το challenge. Ήταν τι, μια προσπάθεια, έτσι. Ήταν challenge επίπεδο Ευρωλίγκα. Ακριβώς. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, κάτι κάναμε. Εννοείται. Έληξε ισόπαλο. Γι' αυτό λοιπόν, στο επόμενο challenge θα προκαλέσουμε δύο παίχτες του Ιωνικού. Δύο, σωστό. Έχουμε δικαίωμα και οι δυο μας να προκαλέσουμε. Εγώ λοιπόν καλώ το Φώτη Βασιλόπουλο. Εσύ. Εγώ τον Νίκο Τολιακόπουλο. Πολύ ωραία. Τι θα τους βάλουμε να κάνουνε. Να τους βάλουμε κάτι δύσκολο. Εγώ Φώτη σε προκαλώ. Πίσω από τη σέντρα, πίσω από τη σέντρα. Αν πατήσει τη γραμμή, ακυρώνεσαι. Να δω πόσα σουτ μπορείς να βάλεις. Να το κάνω λίγο πιο δύσκολο. Ναι. Με δικιά σου μπάλα. Εσύ θα διαλέξεις την μπάλα, όχι ο Φώτης. Εντάξει. Έγινε. Λιακόπουλος. Λοιπόν, Λιακόπουλο. Να κάνει τα κλασικά του φλότερ έξω από τον τρίποντο. Οκ.